θα πάω τώρα στον καλό φίλο της εκπομπής. Αλλιώς είχαμε σχεδιάσει σήμερα, αλλά οι εξελίξεις δεν είναι άσχετες βεβαίως. Ο Περικλής λέει Πακιστάν, Μαρόκο, Αλγερία, Κονγκό, Μπαγκλαντές, Νιγηρία, όλη αυτή η Ελλάδα ούτε απικίες είχε, ούτε είχε εισβάλει πουθενά. Και ποιος σου πέρε Περικλή ότι αυτοί έρχονται για την Ελλάδα? Στην Ελλάδα έρχονται, για την Ελλάδα έρχονται. Καλημερίζω τον κύριο Θέμη Τζίμα. Καλημέρα κύριε Τζίμα. Γεια σας κύριε Σαχίνη. Ακούω τα μηνύματα που διαβάζετε. Ναι, είναι πάρα πολλά και έχουμε επιλέξει σήμερα, θέλω να το πω. Δεν είναι μόνο αυτά του συναισθήματος, είναι και αυτά της οργής. Όλα θα διαβαστούν. Γιατί ακριβώς αυτός είναι ο καθρέφτης κοινωνίας, των κοινωνιών πια θα έλεγα, στην Ευρώπη. Δίκιο έχετε. Υπάρχει ένα ζήτημα, έτσι ακούγοντας κάποια μηνύματα που Συγγνώμη κύριε Έτζημα, συγγνώμη. Μου λέει εδώ Αντώνης, δηλαδή όλοι οι Έλληνες είναι από το κολονάκι, αυτό μας λες? Όχι Αντώνη, το ανάποδο λέω. Επειδή δεν είμαστε όλοι κολονάκι και βράζουμε μες στη μιζέρια και στη φτώχεια, μας θέει ο άλλος. Διαχείριση έχει μιζέριας. Ελάτε κύριε Τζίμα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει ένα ζήτημα έλλειψης γνώσης για ορισμένα πράγματα. Αυτά για τα επιδόματα των μεταναστών δηλαδή είναι μια τρομακτική ανοησία. Δεν παίρνουν κανένα επίδομα οι μετανάστες. Εξού και έχουμε μεγάλο πρόβλημα στεγείας σε μεταναστευτικούς πληθυσμούς. Υπήρχε ένα πρόγραμμα παροχής στέγης σε ετουμένους ασύλου μόνο, όπου μετά βγαίνουν μόλις πάρουν μάλιστα προσφυγικό καθεστώς. Δεύτερον, είναι αυτό που λέτε. Και μάλιστα παρεπτόντως αυτή η ιστορία με τα επιδόματα μεταναστών που να τα πάρουμε και εμείς για να ζούμε φτωχοί ντόπιοι είναι μια προπαγάνδα της ακροδεξιάς των πλουσίων, δηλαδή της ακροδεξιάς της Δυτικής Ευρώπης. Από εκεί έχει ξεκινήσει και έχει έρθει και σε εμάς. Το δεύτερο είναι αυτό που λέτε, ένας φτωχοποιημένος κόσμος, και ο φτωχοποιημένος κόσμος δεν μπορεί να έχει εύκολα πρόσβαση σε γνώση. Πιο εύκολα θα φάει τα σοφικά του διπλανού του, τον οποίο τον βλέπει, παρά θα γυρίσει το βλέμμα του προς τα πάνω να δει αυτούς που κάνουν τις μεγάλες business. Και το λέει αυτό κάποιος που, όπως ξέρετε κι εσείς, ουδόλως είναι υπέρ των ανοιχτών σύνορων, διότι δεν υπάρχουν ανοιχτά σύνορα. Τα σύνορα εξορισμού ανοίγουν και κλείνουν. Σωστό, και είναι άλλο θέλει θέμα. Ακούστε, κύριε Τζίμα, θα σας ταλαιπωρήσω λίγο. Επειδή όμως, καλό είναι να σας ταλαιπωρήσω. Ακούστε. Επειδή ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος, καλά το λέτε, με τις καθημερινές φτώχες του και αγωνίες να μπορεί γρήγορα να κάνει διαχωρισμούς, γι' αυτό και πέφτει αμέσως, το πιάσατε το σύνθημα, και τι θέτε, ανοιχτά τα σύνορα? Αυτό είναι το θέμα όμως. Και μάλιστα ακόμα χειρότερο, ο κόσμος πιάνεται συχνά από κάτι που θα πεις και σε κατηγοριοποιεί. Μου έχει τύχει και εμένα, ας πούμε, άλλοι να με αντιμετωπίζουν σαν ακροδεξιό εθνικιστή και άλλοι σαν δικαιωματικό αριστεριστή. Δεν είμαι τίποτα από τα δύο. Λοιπόν, και εκεί σταματάει και όποια δυνατότητα συζήτηση, άπαξ και σου βάλει μια ταμπέλα. Το ζήτημα δεν είναι τα ανοιχτά σύνορα, διότι δεν υπάρχουν ανοιχτά σύνορα. Τα σύνορα κάθε κράτους είναι αρμοδιότητα του κράτους και άλλοτε ανοίγουν και άλλοτε κλείνουν. Το ζήτημα δεν είναι εκεί. Το ζήτημα, κατά τη γνώμη μου, σε σχέση με το ναυάγιο, δεν είναι καν το τείχος στον Εύρο. Διότι το τείχος στον Εύρο αναφέρεται στο πώς φράσεις μία παράνομη οδό. Τα ζητήματα είναι δύο. Πρώτον, είναι η συνέχιση της αποικιοκρατίας με άλλα μέσα. Δηλαδή, αντί να βοηθούμε τις χώρες αυτές να ορθοποδήσουν, στη Δύση αυτό που κάνουμε είναι ότι τους προσφέρουμε ευκολότερη ή δυσκολότερη οδό μετανάστευσης, προκειμένου να πάρουμε και να εκμεταλλευτούμε το εργατικό τους δυναμικό. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και αυτή είναι μια νέα μορφή αποικιοκρατίας. Αφού η Δύση ρήμαξε αυτές τις χώρες με την παλαιά αποικιοκρατία και με την νεοαποικιοκρατία, τώρα αναλόγως του πόσο θέλει να ρίξει το κόστος της εργασίας και επειδή χρειάζεται νέο εργατικό δυναμικό γιατί έχουμε δημογραφικό πρόβλημα, κάνει ευκολότερο ή δυσκολότερο το δρόμο της παράνομης μετανάστευσης. Άρα το πρώτο ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική συνειδητά να ευημερίσουν αυτές οι χώρες, τουλάχιστον καμία πολιτική από τη Δύση. Και επειδή η Κίνα προσφέρει τέτοιους δρόμους, γι' αυτό η Κίνα είναι τόσο δημοφιλή στην Αφρική και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο και ακριβώς για να έρχονται οι άνθρωποι παράνομα, άρα να είναι φτηνότερο εργατικό δυναμικό, το οποίο κατά τα άλλα είναι αναγκαίο, είτε θέλουμε να το αναγνωρίσουμε είτε όχι, ας πάμε να μιλήσουμε και στην Ελλάδα ακόμη για το ποιοι δουλεύουν τη γη.
και πόσους εργάτες γης χρειαζόμαστε, πόσους δε εξ αυτών βρίσκουμε μεταξύ των Ελλήνων. Λοιπόν, εφαρμόζονται πολιτικές, δεν έχει σημασία αν εφαρμόστηκαν στο συγκεκριμένο ναυάγιο, υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες άλλα ναυάγια, οι οποίες επειδή ακριβώς θέλουν να καταστήσουν δύσκολη την οδό της μετανάστευσης, είναι μοιραίο να οδηγούν σε θύματα. Αυτό δεν έχει αξιολογική κρίση. Είναι έτσι, γιατί έτσι είναι. Είναι αντικειμενικό γεγονός. Άρα το ότι από χθες το πρωί ουσιαστικά, εγώ έτσι το κατάλαβα, οι υπηρεσίες ακτοφυλακής δύο χωρών παρακολουθούν σε διεθνή ύδατα ένα σαπιοκάραβο με φορτωμένους σαν τα τσαπιά ανθρώπους να είναι είτε να διέρχεται είτε να είναι ακινητοποιημένο, είναι στα πλαίσια μιας πολιτικής. Δεν είναι ότι... Μάλιστα. Να σας πω βέβαια, κύριε Τζίμα, μπορεί να φανεί βαρύ, αλλά θα συμφωνήσω με τον Ηλία. Έλεγα να μην συμφωνήσω, θα συμφωνήσω με τον Ηλία. Ο πόλεμος κατά της βλακείας έχει τελειώσει. Χάσαμε. Και εγώ και εσείς. Ναι, ακούστε. Μου λέει εδώ ο Περικλής. Τόση ώρα εξηγείτε τι γίνεται και μου λέει. Καλά τα λέτε. Λιάζονται στην Ομόνια που έλεγε και μια ψυχή. Καλά τα λέτε από το Ηράκλειο επί Θεσσαλονίκη. Για έλατε να κάνουμε μια βόλτα και από τη Σοκράτου το βράδυ. Έλα να μείνει στον Άγιο Παντελεμόνα και μας τα λες μετά. Γι' αυτό λέω ότι χάσαμε. Από τη βλακεία χάσαμε. Δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Έχει πετύχει το σύστημα. Έχει πολλωθεί τόσο πολύ ο κόσμος από αυτό που βιώνει στην καθημερινότητά του που δεν το ξεριζώνεις. 600 νεκροί, λίγοι είναι. Μπορούσαν να βουλιάξουν, να πνιγούν όλοι. Αυτό είναι το μήνυμα τελικά που διαχέεται. Εν τω μεταξύ, υπάρχει, ξέρετε, ένα μεγάλο ζήτημα. Γιατί αυτό που λέτε είναι, όταν κανείς δεν μπορεί να δει πέρα από το προφανές. Ξέρετε, ο βλάκας ποιος είναι? Ο βλάκας είναι αυτός που κάνει κακό στον εαυτό του και κάνει και στους άλλους. Καλά ή στους άλλους χωρίς να ωφελείται ο ίδιος. Αυτό είναι η βλακεία και γι' αυτό είναι ανίκητη. Λοιπόν, ενώ με τον πονηρό μπορείς να συνεννοηθείς κάποια στιγμή. Γιατί θέλει το καλό του εαυτού του. Γιατί υποβαθμίζεται το κέντρο των Αθηνών? Δηλαδή, κάποιος ο οποίος ξεκινά από τον Μπαγκλαντές έχει κατά νου ότι θα πάει να μείνει στον Άγιο Παντελεήμονα? Θέλει τον Άγιο Παντελεήμονα? Κάποιος τον στέλνει στον Άγιο Παντελεήμονα, όπως κάποιος έστελνε τα ναρκωτικά στα Εξάρχεια, όπως κάποιος στέλνει κόσμο στις άλλες, στην περιοχή της Πλατείας Θεάτρου κτλ. Στην Αθήνα. Γιατί? Γιατί έτσι πέφτουν οι εμπορικές αξίες και γιατί αργότερα αυτά γίνονται φιλέτα του real estate. Θέλουμε να πούμε ότι το ελληνικό κράτος, το οποίο έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί μερικές χιλιάδες τηλεφώνων, δεν μπορεί να διοχετεύσει τον αριθμό μεταναστών και προσφύγων που θέλει σε περιοχές άλλες πλην του κέντρου των Αθηνών και να μοιράσει το βάρος πιο ισομερός, γιατί όντως είναι ένα κοινωνικό, έχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα να έρθει ασφαλώς, κόσμο ασφαλώς. Σε μια περιοχή. Ασφαλώς και μπορεί να το κάνει. Δεν μπορεί να στείλει κόσμο σε αγροτικές περιοχές που χρειάζονται εργάτες γης και να τους δώσει και κινητά. Φυσικά και μπορεί να το κάνει. Όχι, θα κάνει διακρατική συμφωνία με το Πακιστάν να έρθουν 10, 15, 20 χιλιάδες και θα ξαναφύγουν μετά. Εντάξει. Καταλάβαμε. Άρα, τι γίνεται εδώ? Υπάρχει μια κρατική πολιτική η οποία φυσικά και θα πατήσει πάνω στον πιο ευάλωτο, στον πιο φτωχό, που είναι ο φτωχός ξένος. Αυτόν θα στείλεις να μείνει σε ένα ημιεγκαταλειμμένο κτίριο προκειμένου να πέσει η εμπορική αξία της περιοχής και αργότερα να έρθουν τα hipsy funds και να την αγοράσουν ολόκληρο και να τη φτιάξουν. Εμείς λοιπόν τι λέμε τώρα? Ότι μας ενοχλεί το εργαλείο αυτής της πολιτικής, ότι αν δηλαδή αυτός που την ασκεί, το εργαλείο αυτής της πολιτικής είναι ξένος, έχουμε πρόβλημα. Αν είναι Έλληνας τοξικοεξαρτημένος ενδεχομένως, δεν έχουμε πρόβλημα γιατί είναι Έλληνας. Λοιπόν, και δεν ασχολούμαστε με αυτόν ο οποίος σχεδιάζει και υλοποιεί αυτή την πολιτική, η οποία είναι κεντρική πολιτική. Την είδαμε στα Εξάρχεια. Εξάρχεια, πώς καθάρισαν εντός πολλών εισαγωγικών τα Εξάρχεια? Γέμισαν ναρκωτικά. Έφυγαν οι κάτοικοι, έφυγε ακόμα και ο κόσμος ο οποίος συντηρούσε το κλίμα των Εξαρχείων, ενώ το πιο ανατρεπτικό κτλ. Και τι έμεινε από τα Εξάρχεια? Να είναι τουριστικός προορισμός, να έρχονται τουρίστες για να δουν αυτή την περιοχή που ανταλλάσσουν οι Μολότοφ σε μια εφημοτυπία τα ΙΑΜΑΤ με τους ορισμένους διαδηλωτές, και real estate. Λέει ο Σάκης, συμπατριώτη σας,
Έλεος, λέει, με τους λαθρομετανάστες. Έλεος με την αποικιοκρατία. Να θυμίσω ότι οι Αφρικανοί πουλούσαν σκλάβους στους συνανθρώπους τους. Η καραμέλα πάλιωσε πια. Όπως εκμεταλλεύονται σε όλο τον κόσμο πολυεθνικές, το ίδιο κάνουν και στην Αφρική. Σάκη, ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω. Προφανώς οι πολυεθνικές έχουν ντόπιους εργολάβους. Τι θες να μου πεις με αυτό? Είναι σαν να μας λέει ο ακροατής ότι επειδή και στην Ελλάδα υπήρχαν συνεργάτες των Ναζί, έλεος με το να μιλάμε για την αντίσταση και για τα όσα μας έκαναν οι Γερμανοί, αφού υπήρχαν και Έλληνες που συνεργάζονταν μαζί τους. Υποθέτω ότι θα συμφωνούσε με αυτό. Ή επειδή υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι κερδίζουν εργολάβοι σήμερα από τις σχέσεις εξάρτησης που υφιστάμεθα και μας σωθούν στη φτώχεια, έλεος με το να μιλάμε για τη φτώχεια στην Ελλάδα, να το βουλώσουμε γιατί υπάρχουν και ορισμένοι Έλληνες που κερδίζουν. Δηλαδή, όταν μιλούμε για διεθνή πολιτική και ιστορία, καλό είναι να γνωρίζουμε πέντε πράγματα. Αλλιώς, καλό είναι καλύτερα ενίοτε και να σωπαίνουμε. Όλοι μας το κάνουμε. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε και σωπαίνουμε. Λέει ο Κώστας, οι μετανάστες. Έτσι θα πάμε σήμερα, το καταλάβατε, κύριε Τζιμά. Οι μετανάστες βολεύουν πολύ για πολλά πράγματα. Αν δεν υπάρχουν άνθρωποι να δουλεύουν πακιστανικό μεροκάματο 20 ευρώ την ημέρα, πώς θα τρομάζουν τον Έλληνα να δεχτεί μισθούς πείνας? Αν δεν αλλοιώσεις την πληθυσμιακή σύσταση, πώς θα εμποδίσεις τα λαϊκά στρώματα να οργανωθούν στη βάση τους? Αν δεν δημιουργείς ένα πολιτισμικά ανομοιογενή πληθυσμό, πώς θα βάλεις κατά της πολιτισμικής ταυτότητας? Καλά. Στο πρώτο κομμάτι, στο ότι χρειαζόμαστε, ότι λόγω δημογραφικής κατάστασης χρειάζεσαι εργατικά χέρια, αυτό είναι σωστό. Επίσης είναι σωστό ότι βεβαίως η εισαγωγή φτηνής εργατικής δύναμης σε συγκεκριμένους κλάδους ρίχνει για ένα διάστημα το κόστος εργασίας. Το άλλο περί της αλλίωσης του πολιτισμού, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν συμφωνώ για τον εξής λόγο. Γιατί ο πολιτισμός δεν είναι κάτι στατικό, αλλάζει διαρκώς. Ο δε ελληνικός πολιτισμός, για όσο έχουμε αντίληψη περί ελληνικότητας, είναι το κατεξοχήν παράδειγμα διαρκών μεταβολών. Δηλαδή κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι είμαστε φορείς ενός σπουδαίου πολιτισμού, ο οποίος δεν πρόκειται να αλλοιωθεί ούτε από 10, ούτε από 20, ούτε από 100.000 μετανάστες. Έχει περάσει πολύ μεγαλύτερες μεταβολές, βίαιες μεταβολές, τις ενσωμάτωσε, άλλαξε, εμπλουτίστηκε, δεν πρόκειται να καταστραφεί από αυτό. Αν από κάτι θα καταστραφεί ο ελληνικός πολιτισμός, είναι κατά τη γνώμη μου από αυτή την αδιανόητη ανάγκη μας να γίνουμε κάτι που δεν υπάρχει. Δηλαδή να γίνουμε δυτικοί, γιατί ενιαίος δυτικός πολιτισμός δεν υπάρχει. Και το αποτέλεσμα αυτού είναι ότι αντλούμε παραδείγματα, αποσπασματικά στοιχεία σε βάθος πολύ λίγων χρόνων μάλιστα, από ξένους πολιτισμούς και προσπαθούμε να τα εμφανίσουμε σαν να είναι δικά μας. Από αυτό κινδυνεύουμε. Από τους μετανάστες πολιτισμικά δεν κινδυνεύουμε. Δεν το λέω επειδή έχω μια φιλομεταναστευτική, αντιμεταναστευτική προσέγγιση, αλλά γιατί ιστορικώς αποδεικνύεται αυτό. Λέει εδώ ο Γιάννης, βλάκες είστε εσείς, γιατί εγώ το χρησιμοποίησα πρώτος, να το ξέρετε. Ο κόσμος έχει απειβδίσει, δεν σας λέει κάτι αυτό? Δεν τους θέλουμε, ρε, δεν θέλουμε να τους σώσουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα επιλογής. Όχι, μια απάντηση. Λοιπόν, το λέω, αλλά όχι. Βάσει του διεθνούς δικαίου δεν έχουμε δικαίωμα επιλογής, οφείλουμε να τη σώσουμε. Αν δε ο κύριος ακροατής δεν θέλει να σώζει, να ξέρει ότι πέραν το ότι δεν έχει δικαίωμα, αυτό που προετοιμάζει είναι η εποχή κατά την οποία δεν θα σώσει κανείς τον ίδιο, διότι κάποιος πολύ απλά θα πει, όπως έλεγε την περίοδο των μνημονίων, και γιατί είμαι υποχρεωμένος εγώ που έχω καλύτερο εισόδημα να σώζω τον φτωχό? Δεν θέλω, βρε αδερφέ, να τον σώζω. Μάλιστα. Είναι προετοιμασμένος για μια κοινωνία που θα του πούνε, συγγνώμη, δεν υπάρχει δημόσιο νοσοκομείο πλέον, διότι αυτός που είχε να πληρώσει φόρους δεν ήθελε να σώσει κανέναν άλλον και πληρώνει με τα δικά του λεφτά την ιδιωτική κλινική. Μάλιστα. Και ήδη ακούγονται, καλά, γι' αυτό λέω, καλά πάει η ατζέντα. Κάποιοι είναι ικανοποιημένοι, έχει πιάσει. Καλημέρα, λέει ο Νίκος από το Λονδίνο. Θα ήθελα να ξέρω, έχει μια εικόνα ο κύριος Τζιμάς για τις χώρες προέλευσης? Επίσης, ποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν δουλίτσες ή τους διώχνουν από τη χώρα τους? Μπορεί να μας πει μερικά ονόματα? Αν δεν μπορεί να πει, πού μπορώ να τον βρω? Επίσης, ο στρατηγός που πέθανε, ο Κωνσταράκος, είχε πει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί στην Αφρική ώστε να εμποδιστεί αυτό ακριβώς που γίνεται. Γιατί έχει αποτυχεί? Η
Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία καταρχάς ναι, business γίνονται. Έχω μια καλή εικόνα, γιατί ασχολούμαι με το προσφυγικό εδώ και κοντά μια δεκαετία. Στο πεδίο, όχι θεωρητικά. Λοιπόν, οι χώρες προέλευση είναι πάρα πολλές. Δεν έχει σημασία να σας αναφέρουμε όλες, είναι και αφρικανικές και ασιατικές, παντού. Και η Ελλάδα είναι το πέρασμα προκειμένου να φτάσουν στη Γερμανία και στις σκανδιναβικές χώρες. Δεν θέλει κανείς να μείνει στην Ελλάδα. Έτσι. Να είμαστε πολύ ξεκάθαροι σε αυτή. Τέλος πάντων, ελάχιστοι είναι αυτοί που θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα. Απλώς είμαστε το πέρασμα. Φυσικά οι ευρωπαϊκές χώρες κάνουν business και η πρώτη μεγάλη business, πέραν πάση αμφιβολίας, ήρθε στο επίκεντρο με την κυρία Μέρκελ. Θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε η προσφυγική κρίση του 2015, η στάση της Γερμανίδας Καγκελαρίου της τότε ήταν όχι πρόσφυγες. Και μάλιστα υπήρχαν και περιστατικά με ένα κοριτσάκι που είχε κλειστεί σε μια εκκλησία μαζί με την οικογένειά του για να, και θα το διώχνει πίσω κτλ. Τι άλλαξε? Βγήκαν οι Γερμανοί βιομήχανοι και είπαν χρειαζόμαστε 1 εκατομμύριο εργάτες. Και ξαφνικά η Γερμανία άρχισε να δέχεται πρόσφυγες. Λοιπόν, η μεγάλη μπίζνα, πέρα από τα μικρά, τον ΜΚΟ, του ενός, του άλλου, η μεγάλη μπίζνα είναι αυτή. Και είναι τρομερό ότι δεν καταλαβαίνουμε ακόμη, μετά από 3 αιώνες καπιταλισμού, πώς λειτουργεί ο καπιταλισμός. Η εργασία είναι εμπόρευμα. Χρειάζομαι εμπόρευμα, γιατί δεν έχω τέτοια δημογραφική ανάπτυξη ως Δύση, ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Το χρειάζομαι σε χαμηλές τιμές. Άρα λοιπόν θα πάρω νέους ανθρώπους από άλλες χώρες να έρθουν να δουλέψουν σε μένα. Ποια μεγαλύτερη business υπάρχει από αυτό? Όλα τα άλλα είναι παράπλευρα. Οι διακινητές, ένα μέρος των μη κυβερνητικών οργανώσεων, κυβερνήσεις που πληρώνονται με το κεφάλι για να γίνουν υγειονομικές ζώνες αποκλεισμού μεταναστών, όπως θα γίνει, όπως είναι και η Ελλάδα, τα hot spots, οι μικροεργολάβοι, μεγαλοεργολάβοι. Είναι τα συμπαρομαρτούντα αυτής της κεντρικής σύλληψης που λέει εσείς θα γεννάτε, εσείς θα τους μεγαλώνετε, για εμάς θα δουλεύουν. Αν κανείς δεν το καταλαβαίνει αυτό, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Εγώ είπα ότι καλά κάνουν και τρίβουν τα χέρια τους και εσείς καλά το επισημαίνετε. Ναι, 3 αιώνες ακόμη δεν έχουμε καταλάβει. Τι να κάνουμε τώρα? Διότι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης που την χειρίζονται και την κατέχουν οι ολίγοι, οι πολλοί εξακολουθούν να είναι με εργαλεία του 18 και κακοφορμισμένα. Ο Νίκος λέει: ενημερώστε το συνακροατή μας πως η εγκληματικότητα ενός κράτους είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την παιδεία και το βιωτικό επίπεδο των πολιτών του, όχι με του πόσους μετανάστες έχει το κράτος αυτό. Άλλος φίλος, ο Γιώργος, λέει: συμφωνώ με τις επισημάνσεις του κυρίου Τζίμα, ιδίως για την νεοαπικιοκρατία. Δεν είναι μόνο τα παιδάκια που πεθαίνουν στον Κονγκό σκάλβοντας για κοβάλτιο, ούτε ο εργάτης καλλιεργητής κακάο της Δυτικής Αφρικής που δεν έχει να φάει σοκολάτα στη ζωή του. Είναι και η αόρατη αποικιοκρατία. 14 χώρες της Δυτικής και Κεντρικής Αφρικής χρησιμοποιούν το αφρικανικό φράγκο με δεμένη ισοτιμία με το ευρώ. Τα χαρτονομίσματα τυπώνονται στο Παρίσι, στην Τράπεζα της Γαλλίας και το κυριότερο, κάθε μία από αυτές τις χώρες είναι υποχρεωμένη να καταθέτει τα μισά αποθέματά της στην Τράπεζα της Γαλλίας. Ο νοονοή το λέει από εκεί και κάτω. Ο Βασίλης λέει: άλλο νόμιμοι μετανάστες και άλλο παράνομοι μετανάστες. Αυτό είναι που έχετε μπερδέψει. Άνθρωποι είναι όλοι. Το ίδιο συμβαίνει και με τον νόμο και τον παράνομο πολίτη. Στην καταστολή δεν είναι ίδια και δεν θα έπρεπε να είναι ίδια. Η πρόληψη είναι το ζητούμενο σε όλες τις περιπτώσεις. Θα διαβάζω μια στιγμή για να συνεχίσουμε. Λάμπρος: ο πολιτισμός με το μεταναστευτικό δεν θα μεταβληθεί, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι μετανάστες δεν είναι ενσωματώσιμοι. Ενσωματώσιμοι. Και είναι λάθος να συνδέουμε με τους Αλβανούς που έχουν ενσωματωθεί. Βλέπουμε τα γκέτο στη Γαλλία και την αντιμεταναστευτική πολιτική σε Αγγλία και Αυστραλία. Η αδερφή μου, λέει ο Κώστας, μείνει στο πατρικό στον Άγιο Παντελεήμονα. Βράδυ δεν τολμά να βγει. Ελάτε να μείνετε κανένα μήνα μαζί της και μετά τα λέμε. Αυτό δεν εξηγήσαμε μόλις για τον Άγιο Παντελεήμονα. Άμα δεν θες να ακούσεις και έχεις φτιάξει ένα αρχιετυπικό, κύριε Τζίμα, ότι σου φταίει ο άλλος, θα το συνεχίσεις. Και οι άλλοι θα τρίβουν τα χέρια. Ανεβαίνει το real estate. Δύο άτομα με ίδια κοσμοθεώρηση. Να βγάλετε, λέει, κάποιον ακροδεξιό για αντιπαράθεση. Μάλιστα, φίλε Περικλή. Έχει και εκλογικό ταμείο η ιστορία. Για να καταλαβαινόμαστε. Κοντά είμαστε. Σε 10 μέρες. Θα αποτυπωθεί και αυτό. Είμαι σαφής. Αυτό που είπε ένα ακροατή σα κάτι, είπα δύο ακροατέ κάτι που είναι σημαντικό. Είπε ένα ακροατή σα περί νόημη και παράνομη μετανάστευση. Σωστό είναι αυτό. Αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε το εξή. Η Ελλάδα
έχει ουσιαστικούς δρόμους νόμιμης μετανάστευσης. Η απάντηση είναι στην πραγματικότητα όχι. Αν δηλαδή δεν έχει συγκεκριμένα κεφάλαια να επενδύσεις ή για πολύ μικρές κατηγορίες ομάδες πληθυσμού, οι οδοί της νόμιμης μετανάστευσης είναι σχεδόν κλειστές. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, όχι ανθρωπιστικού χαρακτήρα, αναγκών της χώρας. Η Ελλάδα σίγουρα θα συμφωνήσει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το δημογραφικό της πρόβλημα δια εισόδου μεταναστών. Συμφωνώ απολύτως. Mm-hmm. Δεν γίνεται να πεις δεν θα γεννάμε εμείς, αλλά θα φέρουμε άλλους οι οποίοι θα γεννάνε και στην πορεία όλοι αυτοί θα γίνουν Έλληνες. Όμως, όταν έχεις το προηγούμενο περιπτώσεων όπως μαθητές που αρίστευσαν, όπως η Αντετοκούμπο, όπως διάφοροι, αναρωτιέμαι, μία νομοθεσία δεύτερης ευκαιρίας για οικογένειες οι οποίες στέλνουν τα παιδιά τους στα ελληνικά σχολεία, δεν έχουν επαφή ουσιαστικά με την χώρα προέλευσης, θέλουν να είναι Έλληνες. Δεν θα μπορούσες να έχεις. Έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσες. Και όχι μόνο ότι θα μπορούσες, ότι θα έπρεπε να έχεις. Και το δεύτερο στοιχείο για το αν μπορούν να ενταχθούν ενσωματώσιμοι, το υποακροατής δεν έχει σημασία, ή όχι αυτοί οι πληθυσμοί. Πρώτα απ' όλα έχουμε εξαιρετικά παραδείγματα ένταξης, τα οποία είτε δεν βγαίνουν στα μέσα ενημέρωση γιατί δεν πουλάνε, είτε γιατί δεν τους αφήνουμε να ενταχθούν. Δηλαδή θέλουν να γίνουν Έλληνες τα παιδιά, δεν έχουν γνωρίσει άλλη χώρα, μιλάνε μόνο ελληνικά, αλλά τους λέμε όχι. Πέραν όμως αυτού, εάν θέλουμε οι πληθυσμοί αυτοί να μην μένουν στην Ελλάδα, όπως και αυτοί δεν θέλουν να μένουν, θέλουν να φύγουν, προφανές είναι ότι δεν μπορούν να ενταχθούν. Κάποιος ο οποίος σε βλέπει ως χώρα τρανζιτ και εσύ έτσι θες να σε βλέπει για να μένει σε σένα, δεν μπορεί να μπει σε λογική να ενταχθεί σε μια χώρα την οποία θέλει να φύγει. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι εμείς τι θέλουμε ως μια χώρα 9,5 εκατομμυρίων υποδημογραφική συρρήκνωση με εργατικά χέρια να λείπουν, διότι είναι άλλο ότι έχω υψηλή ανεργία που έχουμε και άλλο είναι σε συγκεκριμένους κλάδους έχω προσφορά εργατικών χεριών που δεν έχουμε. Λοιπόν, το ζήτημα είναι η Γερμανία έχει μια πολιτική σε αυτό. Σου λέει θέλω νέους εργαζομένους, θέλω νέους εργάτες, θα τους κρατήσω, θα τους δώσω επιδόματα, η δεύτερη γενιά μπορεί να γίνουν Γερμανοί, οι υπόλοιποι θα γυρίσουν μετά από 20-30 χρόνια και με μια καλή σύνταξη στη χώρα προέλευσής τους. Μάλιστα. Και όσους... με τον ελληνικό πλήμα. Εμείς δεν έχουμε. Μάλιστα. Και όσους δεν θέλω, λέει τώρα η Γερμανία, τα ξεχάσαμε με τη Μόρια, τους στέλνω πίσω από τη χώρα από την οποία μπήκα. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Μάλιστα. Γιατί ξεχνάμε. Λέει ο Γιάννης, αυτά τα μαθήματα, κύριε Τζίμα, κύριε Σαχίνη, ηθικής τύπου, δεν θα σώσει και εμάς κανείς αν δεν τους σώσουμε. Να τα κάνετε σε λειτουργικά αναλφάβητους. Δεν απειλείται η Ελλάδα. Τι έλεγε ο κύριος Λαβρέτζος για το δημογραφικό. Απειλούμαστε με αφανισμό σαν λαός. Τι κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε και οι δυο σας. Απειλούμαστε με αφανισμό ως λαός γιατί θα έρθουν και θα θελήσουν να πάνε στη Γερμανία 200 ή 300 χιλιάδες. Θέλω να πω το 15 περάσαν 1 εκατομμύριο, δεν αφανίστηκε η χώρα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν ξέρω τι έχει κατά νου ο ακροατής σας. Το πρόβλημα του δημογραφικού είναι ότι δεν γεννάμε, δεν κάνουμε παιδιά. Δεν κάνουμε παιδιά λόγω οικονομικών και κοινωνικών αιτίων, όχι γιατί έχουμε πολλούς ξένους ανάμεσά μας. Τα οικονομικά και κοινωνικά αίτια είναι ότι ξέρει ο ενδυνάμει νέος γονιός ότι θα είναι μόνος του, χωρίς κανένα προστατευτικό δίχτυ. Θα έχει να μεγαλώσει ένα παιδί χωρίς δημόσια παιδεία ικανοποιητική, χωρίς δημόσια υγεία, χωρίς εισοδήματα ικανοποιητικά. Αυτό δεν του λέει κάτι ως προς το ζήτημα της αλληλεγγύης? Όχι, δεν του λέει, κύριε Τζίμα, γιατί η σύγχυση έχει επέλθει και έχει εμπεδώσει πια άποψη. Τι δεν καταλαβαίνετε? Σας το είπα, είμαστε τιμένοι από χέρι όλοι. Λευτέρης. Είναι καταπληκτικό όμως ότι συνδέει ένας ακροατής το πόσο γεννάμε με το αν ζουν ξένοι ανάμεσά μας. Δηλαδή αυτό πραγματικά με ξεπερνά. Λέει ο Λευτέρης, να υποθέσω στο σπίτι σας, κύριε Τζίμα, ούτε κλειδαριές ούτε μάνταλα, τίποτα, έτσι, και εξώπορτες ανοιχτές, σωστά? Έχω κλειδαριές, είναι το εύκολο. Και εγώ, όπως και οι πρόσφυγες οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα, και εκείνοι κλειδώνουν. Αλλά δεν με απασχολεί το αν έχω κλειδαριές ή μάνταλα. Είχαν οι γονείς μου τη δεκαετία του 80, είχα εγώ ως φοιτητής στα τέλη του 90, αρχές 2000, έχω και σήμερα. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα ζήτημα, αυτό που υπονοούν. Πράγματι υπάρχει θέμα εγκληματικότητας από πληθυσμού σε κίνηση. Είναι αναμφισβήτητο αυτό.
Αυτό δεν έχει να κάνει. Είναι ένα ζήτημα και ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα το να παραβλέπεις το κομμάτι της εγκληματικότητας που δεν οφείλεται σε πληθυσμού σε κίνηση και που είναι μια υψηλή και βαριά εγκληματικότητα, όπως και το να παραβλέπεις ότι η νόμιμη, το να έχεις οδούς νόμιμης μετανάστευσης είναι ένα μέτρο εναντίον της εγκληματικότητας που αναπτύσσεται εν πολλής γιατί οθείς πληθυσμούς σε μια γκρίζα ζώνη μεταξύ νοημότητας και παρανομίας ή και πλήρως την παρανομία. Αυτό φυσικά που... και υπάρχει ζήτημα, δεν το αρνείται κανείς. Αυτό είναι ζήτημα διαχείρισης των πληθυσμών. Αυτό, που... Να πεις... ναι, αυτό που κύριε Τζίμα δεν γίνεται αντιληπτό, νομίζω ότι σήμερα έχω στα χέρια μου και στα μάτια μου και στα αυτιά μου την καλύτερη δημοσκόπηση. Εγώ έχω βγάλει αποτέλεσμα για την επόμενη Κυριακή ήδη. Όμως αυτό που δεν γίνεται δυστυχώς αντιληπτό είναι αυτό που έχετε πει 10 φορές με διαφορετικό τρόπο. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων δεν έρχεται για να μείνει στη χώρα. Να συζητήσουμε για τις πολιτικές που τους εγκλωβίζουν στη χώρα. Και εκεί να δούμε ποιοι είναι οι υπεύθυνοι. Δεν το λέμε αυτό όμως. Εμείς κοιτάμε τη συνέπεια. Το αποτέλεσμα. Μένουν εδώ οι περισσότεροι, άρα εδώ. Δεν είναι έτσι. Λέει κάποιος εδώ, ο Νίκος, αυτό που δεν θέλουμε να δούμε είναι ότι οι πολιτικές του ελληνικού κράτους διαχρονικά οδηγούν τη χώρα σε αφανισμό και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ακόμη και αν φύγει από εδώ και ο τελευταίος μετανάστης. Λέει ο φίλος ο Παναγιώτης, όλοι αυτοί που σήμερα προσπερνούν ότι μιλάμε για χαμένες ανθρώπινες ζωές να αναρωτηθούνε μωρέ, οι προπαπούδες τους που λιώναν στα ορυχεία βγάζαν χτυκιό ή στις σιδηροδρομικές γραμμές των ΗΠΑ δεν γίναν όλοι ντολαράδες. Και πέθαναν, λιώσαν τα κόκαλά τους. Το έχουν καταλάβει, το θυμούνται, το ξέχασαν. Άλλος φίλος, μισό λεπτό, άλλος φίλος. Ωραία, τριπλά θα πάνε στη Γερμανία. Αφού δεν κάνουμε παιδιά λοιπόν και λίγοι να μείνουν, είναι μεγαλύτερο πρόβλημα. Σύγχυση και ιδεολειψίες έχετε. Πρέπει να νιώσετε τον εμπλουτισμό εσείς. Μάλιστα, εντάξει. Άρα λοιπόν κατά τον ακροατή σας, το ζήτημα είναι... να μην αλλάξουμε τις πολιτικές που οθούν στο να μην κάνουμε παιδιά, αλλά να περιφράξουμε οπαντού τα σύνορα, να μην έρχεται, υποθέτω, κανένας φτωχός ξένος. Δεν ξέρω αν έχει πρόβλημα να έρχονται πλούσιοι ξένοι. Υποθέτω επενδυτές θα θέλει. Να έρχονται μόνο πλούσιοι ξένοι, αν είναι να αλλοιωθούμε, να αλλοιωθούμε από τους πλούσιους ξένους τουλάχιστον, όχι από τους φτωχούς. Γιατί ξέρετε, ξεχνούμε, είπε κάτι πολύ σωστό ένας ακροατής. Δεν έχουμε κανενός είδους ξενοφοβία απέναντι στον πλούσιο ξένο. Τεμενάδες του κάνουμε. Στην Μύκονο, αν πάνε τώρα. Και να μας απαυτώνει. Όχι, και να μας απαυτώνει. Θα το πω, ναι. Κύριε Τζίμα, με τον παράτο όμως, ε. Ναι, ναι, ακριβώς. Ναι. Στην Μύκονο, αν πάμε, θα δούμε μιλιάδες ξένους. Των ίδιων κρατών προέλευση με αυτούς που πνιγήκανε. Δεν μας ενοχλούν, ούτε στα άλλα νησιά. Αν έρθει ένας Άραβας να αγοράσει κάτι. Πραγματικά θα του κάνουμε τεμενάδες και θα λέμε και τι ωραίος που είναι με τη Σαγιονάρα του, όπως είχε έρθει ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν κτλ. Γιατί είναι πλούσιος. Τον φτωχό δεν θέλουμε. Λέω όμως ότι φυσικά και η μετακίνηση πληθυσμών πάντα προκαλεί και προβλήματα, μεταξύ των οποίων και εγκληματικότητα και ζητήματα πολιτισμικής αλληλοκατανόησης. Συμφωνώ σε όλα αυτά. Το ζήτημα είναι άλλο. Για τα προβλήματα ενός λαού, όπως πολύ σωστά είπε ο ακροατής, ευθύνεται το κράτος του, δηλαδή το κατεστημένο του. Το κατεστημένο το δικό μας είναι οι Πακιστανοί, οι Μαροκινοί, οι Αλγερινοί, οι όποιοι άλλοι Κογκολέζοι πνιγήκαν στο καράβι, ή είναι οι Αμερικανοί, οι Γερμανοί, οι Βρυξέλλες, οι Έλληνες ολιγάρχες, οι οποίοι διαπλέκονται με τη μαφία, τη δίνουν θωρακισμένα, με αυτοκίνητα. Τη διορίζουν σε δήμους, την αφήνουν, όχι την αφήνουν, την εντέλουν να σκοτώνει κόσμο και πάει λέγοντας. Δεν λέω ότι πρέπει να αφήσουμε αναπάντητο το πρόβλημα της εγκληματικότητας στην τάδε γειτονιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί είναι η καθημερινότητα του καθενός ανθρώπου. Μήπως όμως ήρθε η ώρα να δούμε αυτό που πραγματικά αποφασίζει για τις ζωές μας. Γιάννης, εγώ όταν ήμουν παιδί δεν κλειδώναμε. Άντε να χαθείτε που θα μας κάνετε αντιστροφή της πραγματικότητας. Και εσύ, Γιώργο, πώς την έχεις δει, κάτοχος μοναδικής αλήθειας, και αν είσαι εσύ αυτός που δεν καταλαβαίνει, το σκέφτηκες? Εγώ πάντως, Γιάννη μου, θα σε διαβάζω ό,τι στέλνεις. Αν αυτό σου αποδεικνύει ότι εμφανίζομαι ως κάτοχος μοναδικής αλήθειας, ξάσου που λέμε εδώ. Φώτης,
Θα μας απαντήσουν όσοι βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος και τα βάζουν με τους μετανάστες. Ξέρουν κάποιον που έφυγε από την πατρίδα του ενώ είχε λεφτά, ποιοτικό επίπεδο ζωής και ελευθερία? Να μας το πούν, βρε παιδί μου. Επίσης, αν κάνω λάθος, κάποιοι ράμπο που μάθαμε πρόσφατα με τη νύχτα Έλληνες είναι, ε? Η Αγγελική δεν είναι μόνο Έλληνες. Είναι κάθε καρυδιάς. Εμείς δεν θα πάρουμε αποφάσεις για το τι θέλουν να κάνουν οι λαοί της Ευρώπης. Μιλάει τόση ώρα, αλλά την πρόταση, λέει, δεν καταλάβαμε. Εντάξει, Αγγελική. Όταν περνούν εκατομμύρια των εκατομμυρίων και ένα εκατομμύριο να μείνει, πάμε χαμένοι. Να κάνουμε δημοψήφισμα ή δεν θέλει να έχουμε γνώμη ο κύριος Τζίμας? Να κάνουμε δημοψήφισμα, σωστό, επιπίου ζητήματος όμως. Παρεπιπτόντως, ένα εκατομμύριο δεν έμεινε ποτέ στην Ελλάδα. Αλλά, μάλλον όχι, να το θέσω αλλιώς. Υπήρξε μια περίοδος κατά την οποία ήρθε περίπου, λέγαν τότε ένα εκατομμύριο, μόλις ήταν λιγότερο, στη δεκαετία του 90, ήρθε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι αλβανικού πληθυσμού. Και θυμίζω και πώς αντιμετωπίστηκαν οι παλινοστούντες Έλληνες από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Πολύ χειρότερα από τους Αλβανούς. Λοιπόν, ήρθαν νέοι πληθυσμοί τότε, ίσως και μεγαλύτεροι του ενός εκατομμυρίου, αλλά σίγουρα πολλών εκατοντάδων χιλιάδων, δεν καταστράφηκε να. Δεν αναφέρομαι στο 1922 που ήταν ελληνικοί πληθυσμοί, αναφέρομαι σε μία περίοδο 30 ετών πριν. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν καταστράφηκε. Γιατί τι έγινε? Ήρθε ένας πληθυσμός, δούλεψε, γιατί είχε να δουλέψει. Άλλοι γίναν μια καινούργια μικροαστική τάξη ελληνική και ελληνοποιήθηκαν τα παιδιά τους απολύτως, στον βαθμό που τα αφήνουμε να ελληνοποιηθούν τουλάχιστον. Οι υπόλοιποι φύγαν πίσω ή πήγαν σε άλλους προορισμούς. Λοιπόν, δεν καταστράφηκε ο ελληνισμός. Αντιθέτως, είδαμε τον ελληνισμό να καταστρέφεται στη Βόρεια Κύπρο μετά τη δικτατορία. Είδαμε τον ελληνισμό πριν έναν αιώνα να από ελληνικές ηγεσίες. Τον ελληνισμό πριν έναν αιώνα να καταστρέφεται στη Μικρά Ασία από ελληνικές ηγεσίες. Είδαμε να χάνουμε δικαιώματα από ελληνικές ηγεσίες. Και επαναλαμβάνω, γιατί ως να ακούγουμε, όχι έτσι όπως θέλω να ακουστώ, δεν υποστηρίζω τα ανοιχτά σύνορα. Δεν υποστηρίζω ότι πρέπει να μπορεί να έχετε να μένει στην Ελλάδα όποιος θέλει από όπου θέλει. Υποστηρίζω ότι πρέπει να έχουμε πολιτική ουσιαστική για την νόημη μετανάστευση που δεν έχουμε και να μην πνίγεται ο κόσμος. Δεν θέλω να πνίγονται παιδιά, γιατί και εγώ έχω παιδιά. Δεν θέλω να πνίγονται γυναίκες, δεν θέλω να πνίγονται άντρες στη Μεσόγειο. Είναι τόσο τρομερό αυτό για τους ακροατές μας. Λέει εδώ η Νίκη, καλημέρα, λέει, έχω επιλέξει να σας ακούω καθημερινά γιατί οι ακροατές σας θέτουν ερωτήματα που δείχνουν ένα επίπεδο και συμβαδίζουν κατά τα δικά μου μέτρα. Σήμερα λυπάμαι πιο πολύ για αυτά που ακούω και θεωρώ ότι γίναμε πιο τραγικοί και από το ναυάγιο, το προσπεράσαμε. Ο Βαγγέλης, από τα Χανιά. Η δικαιολογία, λέει κύριε Τζίμα, ότι δεν εντάσσονται οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί στη χώρα μας, δεν είναι ότι μας βλέπουν ως τράζιτ. Αν ίσχυε αυτό, γιατί δεν έχουν ενταχθεί στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που μένουν μόνιμα? Μπα, ποιος σου το είπε? Ποιος σου το είπε? Η άρχουσα τάξη στο Ηνωμένο. Ότι οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί δεν εντάσσονται στη χώρα μας. Δεν έχουμε μουσουλμάνους στην Ελλάδα απολύτως ενταγμένους. Τι έχουμε? Δεύτερον, ναι, ακριβώς όπως είπατε, ποιος μας είπε ότι δεν εντάσσονται οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί σε άλλες χώρες? Το μοντέλο ένταξης είναι διαφορετικό. Αλλά όταν λέμε για τα γαλλικά προάστια, ότι εκεί γίνονται ταραχές και τα λοιπά. Τα γκέτο, ναι, ναι, ναι. Γίνονται ταραχές γιατί? Γιατί είναι φτωχοποιημένοι πληθυσμοί. Φυσικά ένας πληθυσμός φτωχοποιημένος θα αναπτύξει τα εσωτερικά του δίκτυα που έχουν και ταυτοτικό χαρακτήρα για να βρει κάπου να σταθεί. Δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν ταραχές επειδή είναι μουσουλμάνοι. Κάνουν ταραχές επειδή είναι φτωχοί. Μουσουλμάνοι υπάρχουν και άλλοι στη Γαλλία και στην Αγγλία που είναι μια χαρά οικονομικά και έχουν ενταχθεί απολύτως. Θυμίζω ότι στη Μεγάλη Βρετανία έχουμε πρωθυπουργό ο οποίος είναι ινδικής καταγωγής. Μια χαρά εντάχθηκε η οικογένειά του που ήταν ινδί πλούσιοι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν εντάχθηκαν οι φτωχοί, αλλά οι φτωχοί δεν εντάσσονται πουθενά. Δηλαδή, ο Έλληνας φτωχός, θέλουμε να πούμε ότι κοινωνικά ο περιθωριοποιημένος άνθρωπος είναι ενταγμένος πραγματικά στην ελληνική κοινωνία, έχει πεταχτεί στο περιθώριο της ελληνικής κοινωνίας. Είναι το ζήτημα, δεν είναι συμβατές όλες οι κουλτούρες αναμφίβολα. Δεν θα ήθελα καθόλου στη γειτονιά μου, για παράδειγμα, κάποιον ο οποίος θεωρεί ότι μπορεί να κάνει κλιτεριδεκτομή. Καθόλου. Αλλά ούτε στη χώρα μου.
Αυτό δεν σημαίνει ότι οι μουσουλμάνοι στη Λίβνη δεν εντάσσονται. Και ιδίως σε μια χώρα που έχει μουσουλμανικούς πληθυσμούς, είναι αδιανόητο να το λέμε αυτό. Πόσο γρήγορα ξεχνάμε, διότι γίνεται πολιτική αντιπαράθεση για τους βουλευτές. Αυτό κρατάει ο κόσμος. Καταλάβατε. Ναι, φυσικά ο κόσμος θα πρέπει να δει ότι αυτή η πολιτική αντιπαράθεση, την οποία διεξάγει η οικογένεια Μητσοτάκη όταν η κυρία Μπακογιάννη είχε πάρει 17% στη Ροδόπη με το κόμμα της και πανελλαδικός 2,5%, για να μην μιλήσουμε για τις σχέσεις του πατρός Μητσοτάκη ή του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον κύριο Κότς και με άλλους. Λοιπόν, γιατί για άλλη μια φορά το ζήτημά μας δεν είναι με τους Τούρκους, τους πλούσιους Τούρκους και ο Τούρκο κατεστημένο, είναι με μετανάστες που έρχονται από την Τουρκία φτωχούς ή με το να εργαλειοποιήσουμε την ελληνική μουσουλμανική κοινότητα, δίνοντας τη Δυτική Θράκη στο πιάτο του Ταγί Περντογάν. Αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν με την κυβερνητική προπαγάνδα, την ελληνική, ή μάλλον της πρώην κυβέρνησης, τρίβει τα χέρια του. Διότι λέει, ορίστε, έρχεται ο πρώην και μάλλον επόμενος πρωθυπουργός και λέει ότι οι πιο επιφανείς μουσουλμάνοι Έλληνες δεν είναι Έλληνες, δεν νιώθουν Έλληνες, αλλά είναι Τούρκοι. Τι άλλο θα μπορούσε να περιμένει, αναρωτιέμαι, δηλαδή τι μεγαλύτερο δώρο από αυτό θα μπορούσε να κάνει ο Μητσοτάκης στον Ερντογάν. Λέει ο Σπύρος, μετά από τόση ώρα κουβέντα, όταν θα πέσει το σήμα και στο ραδιόφωνο σας για Αλαχμπάρ, να δω τι θα κάνουμε, κύριε Σαχίνη και κύριε Τζίμα. Και λέει εδώ πέρα η Μαρία, και τελικά κύριε Τζίμα, τι προτείνετε εσείς ως μεταναστευτική πολιτική της χώρας? Να, παρότι δεν μπορεί να αναλυθεί εδώ, το πρώτο κατά τη γνώμη μου, να έχουμε μια πολιτική για να μπορούν οικογένειες μεταναστών να μένουν όρους νοημότητας, να δουλεύουν, να δημιουργούν, να μορφώνουν τα παιδιά τους στα ελληνικά και να γίνονται Έλληνες. Εγώ θα ήθελα μια μεταναστευτική πολιτική η οποία να οδηγεί σε περισσότερους Έλληνες. Όχι σε έναν ελληνισμό φοβικό και κλειστό. Γιατί το έχω δει να συμβαίνει. Αν την καλύπτει αυτό, και το βρίσκω πάρα πολύ πατριωτικό και πάρα πολύ ανθρωπιστικό στην άμα. Λέει εδώ ο φίλος ο Ηλίας, προχθές έγινε χαμός στο διαδίκτυο και δικαίως, γιατί ένας κόπανος χτυπούσε γατάκι στη Θάσο. Εδώ μιλάμε για νεκρούς ανθρώπους στο ναυάγιο και με τα σλίπης μου ακούω αυτά που ακούω από σχόλια ακροατών. Τι υποκρισία είναι αυτή σήμερα, λέει. Έτσι είναι, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Απόλυτο δίκαιο έχει. Εγώ θέλω να πω κάτι. Είναι αντιληπτό ότι υπάρχει πόλωση, βαθιά πόλωση, για την οποία δεν είναι υπεύθυνη η κοινωνία. Πρέπει να το πω. Καλλιεργήθηκε συστηματικά και είναι μια χαρά. Η συζήτηση έχει γίνει με λάθος τρόπο και αναπτύσσουμε όλοι το σκεπτικό σε λάθος βάση. Μου λέει κάποιος εδώ, κοιμάστε και ονειρεύεστε. 3 εκατομμύρια είναι οι αλλοδαποί στη χώρα. Δεκτό. Πού αν ζείτε? Είναι 3 εκατομμύρια, γιατί υπάρχει ακόμα ελληνικός πολιτισμός και δεν έχουμε διαλυθεί? Αν έχουμε 3 εκατομμύρια και είμαστε 9,5, δηλαδή το 1/3, έχουμε συν 1/3 του πληθυσμού αλλοδαπούς και μάλιστα μουσουλμάνους, αυτό αποδεικνύει ότι ο πολιτισμός μας δεν θα καταστραφεί με 1 εκατομμύριο. Δεν καταστράφηκε ο πολιτισμός μας, ούτε Αλλάχ Ακμπαρ ακούμε, ούτε το σήμα του ραδιοφώνου έχει πέσει, ούτε εισβολή έχει συμβεί, ούτε επανάσταση κατευθυνόμενη από τον Ερντογάν ή από το Ισλαμαμπάντ έχει συμβεί. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει συμβεί. Άρα λοιπόν αντέχουμε 3 εκατομμύρια. Το δέχομαι. Σοβαρά δεν τα έχω δει πουθενά, αλλά αν ισχύει διαψεύδει όλα τα προηγούμενα. Ας αναρωτηθούμε λίγο για τον πληθυσμό της Ευρώπης. Θα κρατήσω αυτό που μου λέει ο Γρηγόρης. Το πες λέει νωρίτερα και θα συμφωνήσω μαζί σου. Όταν περάσαν 5 εκατομμύρια Ουκρανοί σε όλη την Ευρώπη, δεν έσταξε ούτε η ουρά του Γαϊδάρου. Τίποτα. Τώρα είναι θέμα. 5 εκατομμύρια σε μία εβδομάδα. Το έχουμε λέει κατά νου αυτό. Παρεπιπτόντως, θα πρέπει να ορίσουμε κάποια στιγμή την Ευρώπη που δεν ορίζεται. Δεν ξέρω η Ουκρανία τελικά αν είναι ή δεν είναι Ευρώπη. Αλλά πέραν αυτού, ποιος είπε ότι η Ευρώπη ήταν μια χριστιανική αμιγώς περιοχή? Αυτό ιστορικώς δεν ισχύει. Και εδώ που τα λέμε καλά που φτάσαν κάποια στιγμή οι Άραβες στην Ισπανία και έτσι διασώθηκαν και αρχαίοι συγγραφείς. Διότι η μεσαιωνική καθολική Ευρώπη
τα είχε σβήσει όλα αυτά και όχι μόνο η καθολική και η βυζαντινή μέχρι ενός σημείου. Λοιπόν, οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί υπήρχαν πάντα έως του σημείου που με ιδιαίτερη βαρβαρότητα οι καθολικοί τους εξόντωσαν. Και παρεπιπτόντως, ακόμη και ιστορικά, θα πρέπει, επειδή ζούμε με τη φαντασίωση ότι είμαστε περίπου ό,τι οι Πορτογάλοι, οι Γερμανοί, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, ιδίως για τον Ελληνισμό, δεν υπάρχει κανένα προηγούμενο μαζικής εξόντωσής του από μουσουλμανικούς πληθυσμούς, τουλάχιστον σε βαθμό μεγαλύτερο από ό,τι από δυτικοευρωπαϊκούς καθολικούς πληθυσμούς. Χώρες μάλλον, όχι πληθυσμούς, χώρες. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το να φοβάται κατά κάποιο τρόπο ο δυτικοευρωπαίος καθολικός προτεστάντης τους μουσουλμάνους, μπορώ να το αντιληφθώ. Εμείς ποιον ακριβώς ιερό πόλεμο είχαμε με ή εναντίον των μουσουλμάνων τους τελευταίους αιώνες και έχουμε αυτή την ισλαμοφοβία? Αντιθέτως, θέλω να θυμίσω ότι ιδίως μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, με μια σειρά αραβικών κρατών και με τους αντίστοιχους πληθυσμούς, είχαμε ιδιαιτέρως φιλικές και συμμαχικές σχέσεις. Θυμίζω τη Συρία του πατρός Άσαντ, υπήρξε από τους βασικούς συμμάχους μας στην κρίση του 1987 με την Τουρκία. Οι ίδιοι Σύριοι είναι. Δηλαδή ξαφνικά, μιλάμε και για απόσταση μιας γενιάς, ξαφνικά οι Σύριοι θέλουν να φάνε τα λαρίγκια των Ελλήνων για κάποιο λόγο. Οι Κογκολέζοι δεν μας ξέρουν καν καλά-καλά ποιοι είμαστε. Ή οι Αλγερινομαροκινοί. Προσέξτε, άλλο το υπαρκτό ζήτημα της εγκληματικότητας η οποία αναπτύσσεται όταν έχεις παρανόμους πληθυσμούς. Είναι υπαρκτό ζήτημα, είναι ζήτημα της αστυνομίας. Και άλλο το να φανταζόμαστε μία εισβολή βαρβάρων οι οποίοι θα μας αφελεινήσουν. Γιατί έδειξαν ποτέ οι αφρικανικοί πληθυσμοί ή οι αραβομουσουλμανικοί πληθυσμοί τέτοιο μένος εναντίον του ελληνισμού και δεν το θυμάμαι? Να το αποκτήσουν ξαφνικά. Λοιπόν, πολύ γρήγορα θέλω ένα σύντομο σχόλιο, εκτός χρόνου, αλλά έχει ενδιαφέρον, και θα θέλω, εάν έχετε χρόνο, να σας δεσμεύσω και αύριο το πρωί 10.30. Θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα, αν μπορείτε. Θα μου κάνετε χάρη. Λοιπόν, λέει ένας εδώ, κύριε Τζίμα, η πολιτική μας φαίνεται για ό,τι κακό γίνεται σε αυτή τη χώρα. Δεν πάει έτσι μόνο. Ούτε εμείς θέλουμε να πνίγονται, λέει ο Περικλής, να μείνουν στις πατρίδες τους όλοι, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και κανένα πρόβλημα. Τόσο απλά. Δεν είναι τόσο απλά. Άλλος φίλος λέει, έχει πάει ο κύριος Τζίμας και εσείς, κύριε Σαχίνη, στο Μπέρμιχαμ να δούνε την ενσωμάτωση, όπως λέτε, των πληθυσμών? Είστε σοβαροί? Παρεμπιπτόντως έχω πάει στην Αγγλία και στο Μπέρμιχαμ. Εγώ δεν έχω πάει στο Μπέρμιχαμ. Αλλά αυτό είναι ζήτημα του μοντέλου του αγγλικού κράτους. Η ένταξη, προσέξτε κάτι. Εμείς γιατί φεύγαμε από τη χώρα μας το 19ο αιώνα, αρχές 20ου, μέσα 20ου? Γιατί δεν υπήρχαν οικονομικές συνθήκες. Εσύ, αυτός που φεύγει, αυτό που έχει είναι ότι θέλει να φύγει. Το κράτος που τον υποδέχεται είναι εκείνο που θα ορίσει εάν η μεταναστευτική του οδός θα είναι νόμιμη ή παράνομη, εάν θα ενταχθεί ή αν θα ζήσει στο περιθώριο το κοινωνικό ή οτιδήποτε άλλο. Εκείνος, καλός ή κακός, έχει μία ανάγκη που λέει δεν μπορεί να ζήσει στον τόπο μου. Δεν μπαίνει κανείς σε μία βάρκα με άλλους 600 γιατί θα κάνει διακοπές στα ελληνικά νησιά. Μπαίνει γιατί δεν μπορεί να ζήσει. Το υπόλοιπο κομμάτι είναι κομμάτι του κράτους υποδοχής, είτε λέγεται Ελλάδα, είτε Ιταλία, είτε Γερμανία, είτε Νορβηγία, είτε Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε θέλετε, η Αμερική. Λοιπόν, άρα σε ό,τι αφορά την ανάγκη φυγής, την έχουμε ζήσει και εμείς, την έχουν ζήσει και άλλοι λαοί, τη ζουν τώρα κάποιοι άλλοι. Την έζησε παρεπιπτόντως και ο δικός μας λαός στην εποχή των μνημονίων. Απλώς είχαμε νόμιμη οδό μετανάστευσης. Δεν είμαστε μόνο χώρα υποδοχής, είμαστε και χώρα προέλευσης μεταναστών. Λοιπόν, το ότι πηγαίνουν νόμιμα, πήγαν νόμιμα 400.000 νέοι, δεν πήγαν νόμιμα γιατί ήταν καλοί άνθρωποι, γιατί εκείνα τα κράτη τους δέχτηκαν νομίμως. Κύριε Τζίμα, κρατήστε το. Αύριο μετά τις 10.30 επανερχόμαστε. Έχω βροχή μηνυμάτων. Έχω βγει εκτός χρόνου. Μου λέει ο φίλος μου Λιάκος εδώ, πατριωτάκι μου, μου λέει: ρώτα τους ακροατές πώς θες να τα λες από αύριο, πώς θέλουν να τα λες από αύριο, ούτως ώστε να μην έχετε τέτοιους καυγάδες. Όχι. Εγώ θα τα λέω όπως εγώ νομίζω και οι ακροατές θα τα γράφουν όπως αυτοί νομίζουν. Αυτό είναι. Καλημέρα, κύριε Τζίμα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί.